Μεγάλη νικήτρια στο λαρισινό ντέρμπι του σταδίου Αλκαζάρ ήταν χθες η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε του Τυνάβου με 2-1 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Ο Τύρναβος ήταν αυτός που προηγήθηκε στο 27ο λεπτό με τον Ότα, σε μια φάση που σπάνια συναντά στα γήπεδα. Ο Παπασάβας τρύπωσε στην άμυνα της ΑΕΛ και ανατράπηκε από τον Ζαχαράκη ενώ ήταν έτοιμος για την τελική προσπάθεια. Το σφύριγμα που υποδείκνυε το πέναλτι, το οποίο πιθανότατα θα επέφερε και την αποβολή του αμυντικού των Βυσσινή, ακούστηκε πεντακάθαρα. Αλλά ο διαιτητής το αρνήθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όταν κατακύρωσε τον γκολ που σημείωσε τελικά ο επερχόμενος Ότα, δίνοντας προβάδισμα στους και ανέρυθρους. 10 λεπτά αργότερα η ΑΕΛ έφτασε στην ισοφάριση με το αυτογκόλ του Παλιγιώργου και μπήκε ξανά στο παιχνίδι. Την νίκη στην ομάδα του Παναγιώτη Τζαναβάρα έδωσε ο Μπανούσης στο 84ο λεπτό. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την ΑΕΛ νικήτρια και τον Τύρναβο να κερδίζει όμως τις εντυπώσεις σε άλλο ένα ντέρμπι. Μια πολύ σημαντική νίκη για μας σήμερα και βαθμολογικά αλλά κυριότερα ψυχολογικά. Μετά την ήττα που είχαμε τον Ολυμπιακό Βόλου, η ψυχολογία μας ήταν πολύ άσχημη. Χρειαζόμαστε, νομίζω το είδατε και εσείς αυτό μέσα στο γήπεδο. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 3 βαθμούς. Έστω και δύσκολα καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι, το οποίο θα μας, οι τρεις βαθμοί αυτοί θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια να ηρεμήσουμε και να δούμε λίγο τα πράγματα καλύτερα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πολύ γρήγορους επιθετικούς σε κόντρα επιθέσεις. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ισορροπία. Σε κάποια σημεία τα καταφέραμε, σε κάποια σημεία κινδυνεύσαμε. Αλλά πιστεύω ότι η νίκη μας είναι δικαίη. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Πιστεύω ότι κάνουμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Θεωρώ ότι ήταν μια ομάδα μέσα στο αγωνιστικό χώρο, η δική μου. Είχαμε ένα πολύ σωστό πλάνο, μια τακτική πολύ καλή. Δεν αφήσαμε τη Λάρισα να κάνει, σχεδόν δεν θυμάμαι, κάποια ευκαιρία, εκτός από κάποια στημένα, από κάποια κόρνερ, και όπως μπήκαν και τα γκολ. Ήταν ένα μάτς που έπρεπε να το κερδίσουμε. Γιατί με το μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλου είχαμε χάσει το στόχο μας και έπρεπε να πάρουμε βαθμούς, κυρίως ψυχολογικά και για τη συνέχεια. Σήμερα, αν και δεν κάναμε καλό παιχνίδι, δείξαμε μεγάλο πάθος και μεγάλη ψυχική δύναμη και γύρισαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή. Και θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να πάμε για την τρίτη θέση και να προσπαθήσουμε να μπούμε στα play-off. Καταρχάς θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Πιστεύω ήμασταν καλύτεροι από τη Λάρισα σήμερα. Ελέγχαμε το παιχνίδι εμείς. Δεν απειληθήκαμε καθόλου, εκτός από κάτι στημένα. Τι να κάνουμε τώρα, κοιτάμε τη συνέχεια. Κυριακή έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτς που πρέπει να πάμε να κερδίσουμε. Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στη Λάρισα. Καλή συνέχεια να πετύχει τους στόχους.